Είμαι ο Σπύρος, είναι ο Γιώργος, είμαστε στο Game Rules και θα δούμε το κροκινόλε. Το κροκινόλε είναι ένα παιχνίδι πολύ παλιό, έχει ξεκινήσει από το 1886. Όλα αυτά τα χρόνια έχει κατασκευαστεί από διάφορες εταιρείες και έχουν βγει πάρα πολλές διαφορετικοί τρόποι παίξηματος. Θα εξηγήσουμε τώρα το βασικό, αυτός που κυριαρχεί. Ο κάθε παίχτης έχει από ένα χρώμα δίσκους και στη σειρά του βάζει έναν δίσκο σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να κουμπάει αυτή τη γραμμή και μπορεί ανάλογα με το τι τον βολεύει να βάλει μέσα να φτάσει έως βγαίνοντας ο μισός δίσκος από εδώ ή βγαίνοντας ο μισός δίσκος από εδώ. Την ώρα που βάζω ένα δίσκο μέσα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι να μην υπάρχει αντίπαλος δίσκος μέσα σε όλο το ταμπλό και η δεύτερη είναι να υπάρχει. Θα δούμε λίγο την πρώτη. Αν υποθέσουμε ότι είμαι κάπως έτσι και έχω δικούς μου δίσκους στο ταμπλό, δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος δίσκος. Έχω το λεγόμενο free shot. Το free shot είναι ότι είμαι ελεύθερος να ρίξω το δίσκο μου μέσα στην προσπάθειά μου να το βάλω στο κέντρο. Εάν αυτό το πετύχω, δεν το πέτυχα, αυτή είναι 20 πόντια. Αυτό βγαίνει έξω και συνεχίζει ο επόμενος. Στην περίπτωση που δεν καταφέρω να το βάλω μέσα, θα πρέπει αυτός ο δίσκος να παραμείνει στο κεντρικό του κύκλο ή τουλάχιστον να ακουμπάει τη γραμμή. Εάν αυτό δεν συμβεί, αυτός θα φύγει στο γύρω-γύρω του παιχνιδιού που είναι τα σκάρτα στην ουσία. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση, εάν υπάρχει έστω και ένας αντίπαλος δίσκος μέσα, όταν θα βάλω το δίσκο μου απ' έξω, θα πρέπει αναγκαστικά και να μην κάνω φάουλ να χτυπηθεί αυτός ο δίσκος από οποιοδήποτε interaction μέσα στο ταμπλό. Είτε με αυτόν που έβαλα, είτε με καραμπόλα, είτε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Εάν γίνει αυτό, είναι μία νόμιμη παξιά και παραμένει έτσι. Εάν δεν γίνει, ο δίσκος που έβαλα και όσους άλλους έχω χτυπήσει, έχω ακουμπήσει με αυτόν, βγαίνουν και αυτοί έξω από το παιχνίδι. Αυτό που γίνεται στο τέλος, αφού ο καθένας βάλει δίσκους και τελειώσει το παιχνίδι, μετράμε πόντους από αυτούς που έχουν μείνει μέσα. Για κάθε δίσκο που βρίσκεται εδώ, μετράμε 15 πόντους. Για κάθε δίσκο που βρίσκεται εδώ, μετράμε 10 πόντους. Για κάθε δίσκο που βρίσκεται εδώ, μετράμε 5 πόντους. Αυτό είναι το κροκινόλε. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Πάμε για free shot, είναι η πρώτη κίνηση. Μπήκε μέσα, αυτό βγαίνει, αφήνεται στην άκρη, είναι 20 πόντι. Okay. Εδώ μου δημιούργησε ένα ταμπλό. Okay. Δεν ακούμπησε, επειδή δεν ακούμπησε αυτό βγαίνει έξω. Και παίζει, έχει free shot. Ωραίος, μέσα. Και μείνει εκεί. That's it.